Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής έχω τον κύριο Ελισέο Βαγενά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις του κόμματος. Κύριε Βαγενά, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι πυκνές τις τελευταίες ώρες στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Υπάρχουν και εκατέρωθεν κατηγορίες για επιθέσεις και παραβιάσεις των συμφωνιών εκεχηρίας. Πώς βλέπετε, πού βλέπετε να οδεύουμε, τι βλέπετε να συμβαίνει? Η αλήθεια είναι ότι οι λαοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας ζουν έναν άσχημο εφιάλτη. Μιλάμε για δύο λαούς που ζούσαν ειρηνικά μέχρι τα 1991, όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αντεπανάστασης και της ανατροπής του σοσιαλισμού. Και βλέπουμε σήμερα να έχουν φτάσει σε ένα σημείο που γίνονται εχθροπραξίες, όπου σκοτώνεται κόσμος, ανταλλάσσουν βολές με πυροβολικό και μιλάμε για μια τραγωδία στην πραγματικότητα. Και έχει πια ανοίξει το παράθυρο αυτό του πολέμου στην συγκεκριμένη περιοχή από τη... εδώ και 10 χρόνια περίπου, από το 2014-2015, όταν συνέβηκαν μια σειρά γεγονότα στην Ουκρανία, και έχουμε τώρα τις εξελίξεις αυτές που είναι δύσκολο να πει κανείς πού θα καταλήξουν, με την έννοια ότι από τη μια έχουμε τη συγκέντρωση μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων, μεγάλες κινήσεις και από τη μεριά του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων και των συμμάχων τους προς την περιοχή, όπου βλέπουμε μετακινούνται δυνάμεις και όπλα και περισσότερα όπλα, και από την άλλη μεριά επίσης έχουμε δυνάμεις και που κινητοποιούνται σε γυμνάσια και σε πιο μόνιμη κατάσταση. Οπότε και από την άλλη μεριά έχουμε και την μυστική διπλωματία που εκτιλήσεται, που είναι και αυτό η άλλη πλευρά του νομίσματος, όπου έχουμε ένα παζάρι, ένα λησβερίσι για το που μπορεί διπλωματικά να βρεθεί ένας έστω προσωρινό συμβιβασμός. Μπορεί να είναι πολύ απλοϊκή η ερώτηση που θα σας κάνω, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι το ερώτημα ενδεχομένως αυτή τη στιγμή όλης της ανθρωπότητας που παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τι ακριβώς διακυβεύεται στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας? Είναι η αξία της ουκρανικής ενέργειας? Είναι η κόκκινη γραμμή που έχει βάλει ο Πούτιν για να μην επιτρέψει περαιτέρω εξάπλωση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία? Τι ακριβώς διακυβεύεται? Είναι οικονομικοί, πολιτικοί παράγοντες, λίγο απ' όλα? Ναι, καταρχήν να πούμε ότι κάθε πλευρά, και από τη μεριά των δυνάμεων του Ευρωατλαντισμού, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τη μεριά της Ρωσίας, η όλη αντιπαράθεση χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα προσχήματα, που όμως είναι μακριά από τις αιτίες, κρύβουν τις πραγματικές αιτίες. Να θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ κάνουν λόγο για το ότι εδώ έχουμε το δικαίωμα κάθε χώρας με βάση το καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ να επιλέγει σε ποιες συμμαχίες θα μπει, σε ποιες συμμαχίες θα έχει φίλους κλπ. Πώς θα οργανώσει την αμυνά της και ούτω καθεξής. Απ' την άλλη μεριά, η Ρωσία προσπαθεί να επικαλεστεί τις αρχές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που προβλέπει με μια σειρά διατάξεις ότι η άμυνα στην περιοχή της Ευρώπης είναι σε μεγάλο βαθμό κοινή. Δεν μπορεί ο ένας να αναπτύσσει την άμυνά του σε βάρος κάποιου άλλου. Έτσι και επικαλείται με βάση αυτό, ζητάει να έχει λόγο στα ζητήματα επέκταση του ΝΑΤΟ, στο τι δυνάμεις θα μεταφερθούν όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και στη Ρουμανία, στην Πολωνία, στη Βουλγαρία και ούτω καθεξής. Η πραγματικότητα όμως είναι, πέρα από αυτά τα προσχήματα, ότι έχουμε μία μεγάλη σύγκρουση ισχυρών δυνάμεων, όχι μόνο των κρατών που βλέπουμε, αλλά και μεγάλων εταιριών, μονοπωλίων όπως λέμε, καπιταλιστικών δυνάμεων, που εξελίσσεται σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη αυτή τη στιγμή, και ένα από αυτά τα σημεία είναι και η Ανατολική Ευρώπη, συγκεκριμένα η Ουκρανία, για τον ενεργειακό πλούτο, για τον ορυκτό πλούτο της περιοχής, για τις βιομηχανικές υποδομές, για τους δρόμους από τους οποίους περνάνε τα εμπορεύματα, για τους αγωγούς ενέργειας. Και ξέρετε ότι η Ουκρανία έχει και ισχυρή βιομηχανική υποδομή και μεγάλες αγροτικές εκτάσεις, ήταν στο βολόνα της Σοβιετικής Ένωσης, και ισχυρό ορυκτό πλούτο και μεγάλο δίκτυο αγωγών μεταφοράς αερίου, φυσικού αερίου.
Οπότε βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης και βέβαια γίνεται μια διαμάχη σκληρή για το πώς θα μοιραστούν τα μερίδια των αγορών ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα για αυτή την σύγκρουση και εδώ εμπλέκονται και τα ζητήματα της οικονομίας και τα ζητήματα της πολιτικής. Άλλωστε η πολιτική είναι συμπυκνωμένη οικονομία. Και βλέπουμε, και βλέπουμε φυσικά και η Ευρώπη πόσο εξαρτημένη είναι από την αγορά ενέργειας της Ρωσίας και της Ουκρανίας, πόσο εξαρτημένη είναι από τη συγκεκριμένη αγορά και πόσο επηρεάζεται οικονομικά από όλες αυτές τις εξελίξεις, και μιλάω φυσικά για την ακρίβεια, για τις ανατιμήσεις, για την αύξηση των τιμών στο φυσικό αέριο. Σαφώς είναι η μία πλευρά αυτή και η άλλη πλευρά είναι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από τη, όχι μονάχα τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να, με τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, που στόχο έχει μια σειρά λιμνάζοντα κεφάλαια να ρηχτούν στην κυκλοφορία και να φέρουν καινούργια κέρδη στους καπιταλιστές, έχουν επιλέξει να καταστρέψουν μια σειρά υποδομές που υπήρχαν στο παρελθόν, όπως είναι στη χώρα μας ο λιγνίτης παραδείγματος χάρη, έχουμε την απολιγνητοποίηση, η οποία επίσης εκτινάσει το κόστος της ενέργειας στα ύψη για τους εργαζόμενους, για τα φτωχά στρώματα, για τους αγρότες που είναι αυτή τη στιγμή στους δρόμους και ζητάνε να μειωθεί το κόστος της παραγωγής τους. Έτσι είναι, δεν είναι μονάχα η κρίση που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, που και αυτή βέβαια έχει τον απόϊχο. Κύριε Βαγγερά, να ρωτήσω, είναι ρεαλιστικό να μιλάμε για ανεξάρτητη ελληνική εξωτερική πολιτική, ή η Ελλάδα από τη στιγμή που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και φυσικά έχει και τόσες βάσεις των Αμερικανών στη χώρα μας και τόσες αμυντικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον είναι δεσμευμένη, να το πούμε έτσι, στις αποφάσεις που θα πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και απλώς θα ακολουθήσει τις συγκεκριμένες αποφάσεις? Είναι ρεαλιστικό να μιλάμε για ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, ας πούμε, και την Ελλάδα που τώρα προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας, δεν θέλουμε να χαλάσουμε και τις σχέσεις μας με τη Ρωσία? Είναι όλο αυτό ρεαλιστικό, ή πρέπει να αποδεχθούμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα, να αποδεχθούμε εντός εισαγωγικών, να κατανοήσουμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και των αμυντικών συμφωνιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα μάλλον επηρεάζεται άμεσα από τις αποφάσεις που θα πάρουν οι συγκεκριμένες χώρες της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας? Εννοείται ότι η Ελλάδα επηρεάζεται από τις αποφάσεις που παίρνει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχει ο κίνδυνος με την όξυνση της κατάστασης να βρεθούν Έλληνες στρατιωτικοί, ελληνικά στρατιωτικά σώματα στη σύγκρουση της Ουκρανίας, όπως στο παρελθόν βρέθηκαν στο Αφγανιστάν, όπως συμμετέχουν σε διάφορες αποστολές ελληνικά καράβια στο Περσικό, όπως γενικά η Ελλάδα συμμετέχει στην περικύκλωση της Ρωσίας, η οποία εκτελήσεται από τη Βαλτική μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα, και με τις στρατιωτικές βάσεις που αναφέρατε των Αμερικανών Ατοικών, αλλά και με μια σειρά στρατιωτικά γυμνάσια. Η Ελλάδα ήδη συμμετέχει σε αυτούς τους σχεδιασμούς, έχοντας αναλάβει την αεροπορική περιβολία πάνω από βαλκανικές χώρες, που επίσης στρέφεται σε βάρος της Ρωσίας. Έτσι. Ήδη η Ελλάδα εμπλέκεται εξαιτίας ακριβώς της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ, εξαιτίας της στρατηγικής συμφωνίας που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εμπλέκεται στην όλη σύγκρουση, και υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι για το λαό μας, ο οποίος στοχοποιείται. Έτσι, όταν υπάρχουν αυτές οι βάσεις στη χώρα μας, είναι μαγνήτης αντιπίνων, από την άλλη πλευρά σε περίπτωση μιας πολεμικής αναμέτρησης που μπορεί να ξεφύγει. Έτσι. Από αυτή την άποψη το κόμμα μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, απαιτεί εδώ και τώρα να κλείσουν οι βάσεις, να μην χρησιμοποιηθούν για πολεμικές τέτοιες επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή σε άλλες περιοχές, να γυρίσουν άμεσα στη χώρα μας όλες οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται στο εξωτερικό, να μην πάει ούτε ένας Έλληνας στρατιώτης στην Ουκρανία, σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ, ήδη σήμερα το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέες μεταφορές δυνάμεων και ενίσχυση των δυνάμεων του στην Ανατολική Ευρώπη. Και βέβαια εμείς ζητάμε την απεμπλοκή της χώρας από τα σχέδια των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, που πραγματικά, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματικά ανάβουν φωτιά στην περιοχή
και οδήγησαν σε αυτές τις εξελίξεις, στην όξυση της παράσταση με τη Ρωσία, στο μέτωπο της Ουκρανίας. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για το Μαλί. Διαβάζουμε σήμερα το πρωί, διαβάσαμε ότι η Γαλλία, οι Ευρωπαίοι εταίροι και ο Καναδάς ανακοίνωσαν σήμερα την απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεών τους έπειτα από 9 χρόνια μάχης κατά των τζιχαντιστών. Είναι το Μαλί ένα νέο Αφγανιστάν για τη Δύση? Κοιτάξτε, καμιά φορά τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε πέρα από τις ανακοινώσεις τις επίσημες. Γιατί καμιά φορά ανακοινώνονται πράγματα και θα δούμε αν και πώς θα υλοποιηθούν. Εκείνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή η αντιπαράθεση για την οποία μίλησα στην Ουκρανία, για τον ενεργειακό πλούτο, για τον ορυκτό πλούτο, και ξέρετε ότι στο Μαλί, στην περιοχή του Σάχελ γενικότερα υπάρχει διαμάχη εκεί με γαλλικά, αμερικάνικα, κινέζικα, ρώσικα μονοπόλια που θέλουν να βάλουν αυτό το πλούτο στο χέρι. Έτσι. Αυτή η διαπάλη εξελίσσεται σήμερα σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη. Μεγάλο μέτωπο είναι η περιοχή της Ασίας, όπου όχι μόνο το Αφγανιστάν που αναφέρατε νωρίτερα, αλλά γενικότερα αυτό που λέμε Ινδοειρηνικός, έτσι, όπου υπάρχει και λιμένεται η μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα, αλλά αυτή η σύγκρουση εκτελήσεται και σε άλλες περιοχές, και στη Λατινική Αμερική, εκτελήσεται και στην Αφρική, εκτελήσεται και στη Μέση Ανατολή, εκτελήσεται στην Ανατολική Ευρώπη, στον Κάφκασο, στην Μαύρη Θάλασσα, εκτελήσεται στην Κασπία, εκτελήσεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, όλες αυτές οι περιοχές, αν τις πάρουμε, μπορούν να δώσουν το επόμενο διάστημα μεγάλες αναταράξεις, πολεμικές συγκρούσεις, ακριβώς γιατί συγκρούνται τέτοια μεγάλα συμφέροντα. Και βέβαια εμείς δεν θέλουμε να δούμε τις ελληνικές δυνάμεις να βρίσκονται σε αποστολές και να χύνουν το αίμα τους οι Έλληνες στην Αφρική, στο Αφγανιστάν, στην Ουκρανία, στο Περσικό και όπου αλλού προτάσουν τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, της αστικής τάξης της Ελλάδας που έχει επιλέξει αυτές τις συμμαχίες, τις διεθνείς συμμαχίες, για να προωθήσει τα δικά της τα συμφέροντα. Υπάρχουν και ένα χαρακτηριστικά σε όλα αυτά τα συμφέροντα. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι οικονομικά συμφέροντα προφανώς κατά κύριο λόγο. Είναι ενεργειακά συμφέροντα, ενεργειακός πλούτος. Δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι και ο ορυκτός πλούτος, ο οποίος είναι κρίσιμος. Πάρτε παραδείγματος χάρη του Καζαχστάν, έτσι, το οποίο σήμερα είναι πρώτη χώρα στην εξόρυξη του ουρανίου. Έτσι. Υπάρχουν επίσης τα ζητήματα των μεταφορών, των δικτύων, των δρόμων από τους οποίους θα περάσουν τα εμπορεύματα. Γιατί δεν είναι μονάχα να εξορίξεις ένα υλικό ή να κλείσεις το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, είναι και πώς θα το μεταφέρεις εκεί. Έτσι. Άρα είναι οι δρόμοι μεταφοράς, είναι η αγωγή, είναι γενικά οι υποδομές και τα γεωπολιτικά στηρίγματα. Γιατί για να προωθήσεις το σχεδιασμό σου χρειάζεται και τα διάφορα γεωπολιτικά στηρίγματα στις περιοχές. Σε αυτή την κατεύθυνση σου δουλεύουν τα μονοπόλια, έτσι, που σήμερα ζούμε σε μια εποχή που ο καπιταλισμός βρίσκεται στο μονοπωλιακό του στάδιο, που μεγάλες εταιρείες, όπου βλέπουμε να έχουν προϋπολογισμούς ολόκληρων κρατών, να προωθούν τα συμφέροντά τους και να έχουν στο πλευρό τους κράτη, υπεριαλιστικούς οργανισμούς, μηχανισμούς, από ΜΚΟ μέχρι και Υπουργεία Εξωτερικών να βρίσκονται στο πλευρό τους. Έτσι. Και εδώ γίνεται μία σύγκρουση, μία αντιπαράθεση με απρόβλεπτες συνθήκες για τους λαούς, απρόβλεπτες εξελίξεις για τους λαούς, παίρνοντας υπόψη ότι δυναμώνουν οι αντιπαραθέσεις, δυναμώνει αυτή η σύγκρουση που έχει να κάνει και με το ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα από τη μια κρίση, βγαίνει από τη μια κρίση και πέφτει στην άλλη, όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Κύριε Βαγενά, σας ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Και να πω κάτι βεβαίως ακόμα, αν μου επιτρέπει. Βεβαίως, βεβαίως. Μερικές φορές φαίνεται στους εργαζόμενους και στη χώρα μας ότι αυτά όλα είναι ένας μονόδρομος που δεν μπορούμε εμείς κάπως να τον αλλάξουμε. Δεν μπορούμε εμείς να αμφισβητήσουμε αυτές τις εξελίξεις, να κάνουμε κάτι. Σε έναν άλλον κόσμο φαίνονται ότι αυτά τα πράγματα είναι μακριά,
και ίσως εμάς να μην μας αγγίξουν. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα ντόμινο οι εξελίξεις και μπορούν να επηρεάσουν και την κατάσταση στη χώρα μας και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που επίσης τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Άρα πρέπει οι εργαζόμενοι, πρέπει η νεολαία να σκεφτεί για το μέλλον και να χαράξει τις δικές της κόκκινες γραμμές ενάντια σε όλους αυτούς που κάθε μέρα την καταπιέζουν και προδιαγράφουν μια τέτοια κατάσταση βαρβαρότητας, τόσο σε κατάσταση ειρήνης, με την εκμετάλλευση, με την ανεργία, με τους χαμηλούς μισθούς, τα χαμηλά μεροκάματα, το ότι εξανεμίζονται μια σειρά μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις που είχε πετύχει εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και με το ότι ο πόλεμος μας χτυπάει πλέον την πόρτα, είναι στη γειτονιά μας, έτσι και μπορεί να κάψει και το δικό μας σπίτι. Άρα χρειάζεται εδώ κινητοποίηση, χρειάζεται να βγουν συμπεράσματα πολλά από την νεολαία και να στρατευτεί στην κατεύθυνση της απεμπλοκής της χώρας μας από αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη κατάσταση όπου θα βάλουμε στην άκρη αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα και πραγματικά θα μπορέσουν να ζήσουν οι λαοί με ειρήνη και ευημερία. Και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα οι ειδήσεις από τη Λατινική Αμερική, τις πολιτικές εξελίξεις μέχρι τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία που μας αναλύσατε τώρα πολύ ωραία και κατανοητά, νομίζω αναδεικνύουν ότι τα προβλήματα των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο είναι κοινά. Βέβαια, είναι σε μεγάλο βαθμό κοινά. Μπορεί να υπάρχουν ιδιαιτερότητες ή να υπάρχουν συνθήκες που σε κάποιες περιπτώσεις κάνουν ακόμα πιο χειρότερη την κατάσταση που βιώνουν οι λαοί. Σε άλλους να φαίνεται κάπως πιο ελαφριά η κατάσταση, αλλά η ουσία είναι η ίδια σε όλο τον κόσμο. Και σε όλο τον κόσμο προκύπτει η αναγκαιότητα να βάλουμε στην άκρη αυτό το σύστημα, να πάει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες και να έχουμε μια άλλη σοσιαλιστική κοινωνία που θα φύγουν όλα αυτά από τη μέση, τα συμφέροντα, το κέρδος, το καπιταλιστικό κέρδος, το κέρδος των μονοπωλίων που πραγματικά οδηγεί τους λαούς στην κρυατομηχανή του υπεριαλιστικού πολέμου. Και φυσικά να ιδεολογικοποιηθούν τα προβλήματα και οι λύσεις, γιατί έχουμε συνηθίσει να μιλάμε και για πολιτικ κοινωνία και να συνηθίζουμε πολιτικ χαρακτηριστικά της κοινωνίας, αλλά νομίζω πρέπει να ιδεολογικοποιήσουμε και τις αιτίες των προβλημάτων και φυσικά να ιδεολογικοποιήσουμε και πού θα βρεθεί η λύση. Μα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πρέπει να βγαίνουν συμπεράσματα από όλα αυτά που εκτιλήσονται γύρω μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Διότι αν δεν βγάζεις συμπεράσματα από αυτά που γίνονται γύρω σου, πραγματικά θα επαναλαμβάνεις την ίδια καθημερινότητα χωρίς να μπορείς να κάτι να αλλάξεις. Κύριε Βαγενά, σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα μελλοντικά να ανανεώσουμε και το ραντεβού μας φυσικά με βάση και τις διεθνείς εξελίξεις. Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.